Κύριε Γεωργόπουλε, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι στο Πολεμικό Μουσείο στο Παράδειγμα Θεσσαλονίκης η ημερίδα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο «Όψεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου» στη Χερσόνησο του Έμου. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και καθηγητές ιστορίας από τα ανώτατα εκπαιδευτικά στρατιωτικά ιδρύματα. Ποια ήταν τότε η σημασία που είχε ο πόλεμος, τις ανθρώπινες απώλειες που θα πρέπει να πούμε ότι και από ελληνικής πλευράς ήταν μεγάλες, εξωτερικοί, 23.000 περίπου στρατιώτες, θάνατοι και αγνοούμενοι. Η Ελλάδα είχε πολύ καταλυτική συμβολή σε αυτή την σύλληψη του πόλεμου, στο αποτέλεσμα του πόλεμου, από τη στιγμή που μπήκε μέσα σε ένα μισή χρόνο. Μπόρεσαν και αλλάξαν τα δεδομένα και μπόρεσαν οι δυνάμεις της ΕΟΤΑ να νικήσουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είχε αργήσει να μπει σε αυτό το πόλεμο, αλλά μπήκε έστω και αργά. Ο Βενιζέλος ήθελε η Ελλάδα να μπει σε αυτό το πόλεμο, ώστε να μπορέσει να κερδίσει μετά εδάφη και από τη Μικρά Ασία που υπολόγισε, αλλά και από την Ανατολική Θράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στο Αμφιθέατρο του Παραδείγματος Θεσσαλονίκης του Πολεμικού Μουσείου. Ένα χώρο ιστορικής μνήμης στην ημερίδα όψης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Χερσόνησο του Αιγαίου. Παρήλθαν 100 χρόνια από το 1917 που η Ελλάδα εισήλθε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα, παρόλη την καθυστέρηση εισόδου στον πολεμό, ενίσχυσε σημαντικά τους συμμάχους και ο ορισμός στρατός συμμετείχε στις επιχειρήσεις με αξιοσημείωτη πολεμική δράση και αποτελεσματικότητα. Οι απώλειες του ελληνικού στρατού ήταν τεράστιες, ανερχόμενες σε 496 αξιωματικούς και 23.834 οπλίτες, νεκρούς και αγνοούμενους. Η ελληνική συμμετοχή αναγνωρίστηκε και επενέθηκε από τους συμμάχους, καθώς επέδρασε καταλυτικά στην τελική έκταση του πολέμου. Ο διοικητής των Βρετανικών Δυνάμεων, ο στρατηγός Μιλ, σε τηλεγράφημά του προς τον στρατηγό Νταγκλή, τονίζει: «Άνευ της βοηθείας των ελληνικών στρατευμάτων, θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί η σημερινή». Η μαχητικότητα, το θάρρος, η τόλμη και η προσεκτικότητα του ελληνικού στρατού εκδιάζονται στις έκθεσεις δράσεως τόσο των μεραρχιών όσο και των στρατών. Επιγραμματικά αναφέρω την έκθεση δράσεως της 14ης Μεραρχίας Καλαμάτας για τα 1ο και 32ο συντάγματα θεσμικού της, που αδειάζεται από 31 Ιουλίου ως 30 Οκτωβρίου 1918, η οποία προλογεί το εξής: «Δόξα και τιμή στους ήρωας της 14ης Μεραρχίας, χωρίς ψωμί και με την κρόνικη, η Μεραρχία θα λάβει μέρος στον αγώνα, θα πολεμήσει και θα νικήσει, διότι είναι ζήτημα τιμής. Και πολέμησε και διάβρεσε. Τα μέρη που πολέμησε, Κοστουρίνων, Βούρκα, Δεδελή, Βαλάτοβον, Στρόμνιτσα, ύψομα 850 για την Κιόη. Διοικητής Μεραρχίας Σταματάρχης Μηχανικού Ιωάννης Ορφανίδης. Διοικητές Συντάγματων του 9ου Συντάγματος Αντισταματάρχης Γιώργης Κοντήλης, ο μετέφερε πολιτικός, του 26ου Συντάγματος Αντισταματάρχης Δημήτριος Πετρίτης. Ως επίλογος, η έκθεση παρουσιάζει την αναφορά του διοικητή του αρχικού υπηκού προς τον άκρο αντιστράτηγο. Παντού και πάντοτε, κατά τις αναγνωρίσεις μου, όποτε έστρεφον το βλέμμα προς τα πίσω, έβλεπον στα σωρά στον ίδιο υπηκού μου Έλληνας πεζούς στρατιώτας. Αυτό καταδεικνύει τη δόξα των ελληνικών όπλων και την αδάμαστη θέληση και μαχητικότητα των Ελλήνων αξιωματικών τοπιτών. Η επιχάρτηση των συμμάχων με τη συμμετοχή των ελληνικών μεραρχιών στο μακεδονικό μέτωπο αποτέλεσε την αρχή του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε διάστημα 6 εβδομάδων συνδικολόγησαν διαδοχικά η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αυστρο-Ουγγαρία και τέλος η Γερμανία. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας το ότι οι επιχειρήσεις πολλών χώρων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με συγκινούν έντονα και ταυτόχρονα αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος, δεδομένου ότι στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχε με το 36ο Σύνταγμα Πεζικού και ο βαθμός μου από την πλευρά της μητέρας μου, Δεκανίας Γιώργος Λαχαζάνος, ο οποίος τιμήθηκε με κορμικό σταυρό και προήλθε στον βαθμό του Λοχνίου Ανατρεχαντία. Ευθύνη και χρέος όλων είναι να υπερασπίσουμε την ελληνική μας ταυτότητα. Όσοι βουλεύονται τα όρια και τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας και του έθνους μας, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να χαθούμε κατώτερη της αυτοεξίας του προγόνου μας, αλλά και του βίου μας απέναντι του έθνους. Ευχαριστώ πολύ.